ευθύνη της πανδημίας βυθίζεται ξανά η Ευρώπη. That's 3 weeks of progressive increase. So while the overall global curve looks like it's tracking down, Europe has gone up 3 weeks in a row. And those increases are right across Europe, from Azerbaijan all the way to Ireland and the UK. Στη Βρετανία ο κορονοϊός εξαπλώνεται ραγδαία, με τα κρούσματα να ξεπερνούν τις 49.000 ημερησίως. Οι γιατροί της χώρας κατηγορούν την κυβέρνηση για συνειδητή αμέλεια μη επαναφοράς βασικών μέτρων. Η Delta Plus για την ώρα έδειξε τα δόντια της σε Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία, Ισραήλ και το τελευταίο 24ωρο εισέβαλε στη Ρωσία. Με την χώρα να προχωρεί τις επόμενες ημέρες σε περιορισμούς μετά τον αριθμό σε θανάτους που κατέγραψε τα προηγούμενα 24 ώρα από την έναρξη της πανδημίας. Σε καθεστώς ολοκληρωτικού lockdown μπαίνει από σήμερα έως και τις 15 Νοεμβρίου η Λετωνία. Πάντως, το Ισραήλ παραδίδει μαθήματα για τη διαχείριση της πανδημίας και το παράδειγμά του θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι χώρες της Ευρώπης. Μόλις η χώρα είδε το νέο ξέσπασμα της πανδημίας, αντέδρασε άμεσα, εκκινώντας ένα επιθετικό πρόγραμμα εμβολιασμού των πολιτών με τρίτη δόση. Μια απόφαση που, όπως καταμαρτυρούν τα στοιχεία, απέτρεψε μέσα σε λίγες εβδομάδες τα χειρότερα. Στο Ισραήλ, οι αξιωματούχοι δηλώνουν αισιόδοξοι ότι αφήνουν πίσω το κύμα που προκάλεσε η μετάλλαξη Δέλτα. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προειδοποιώντας για την παράταση της πανδημίας έως το τέλος του 2022, διότι οι φτωχές χώρες δεν λαμβάνουν τα εμβόλια που έχουν ανάγκη. Κάνοντας την ουσία σαφές πως έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής. Μπορώ να σας πω ότι δεν βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Πρέπει πραγματικά να εντείνουμε τους ρυθμούς, διαφορετικά ξέρετε τι θα συμβεί. Αυτή η πανδημία θα συνεχιστεί ένα χρόνο περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Σε μια άλλη εξέλιξη, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια υποστηρίζουν πως οι στατίνες, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της χοληστερόλης, σχετίζονται με 50% μείωση στον κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρής λίμωξης από τον κορονοϊό, αναφέροντας μάλιστα πως όσοι ασθενείς έλαβαν το φάρμακο πριν νοσηλευτούν, ανάρρωσαν γρηγορότερα.